Ο κεντρός Εμμανουέλ Μακρόν και η ακροδεξιά Μαρί Λεπέν περνούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο των Εσωτερικών, τα τελικά αποτελέσματα για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών διαμορφώνονται ως εξής. Εμμανουέλ Μακρόν 23,75%, Μαρί Λεπέν ποσοστό 21,53%, Φρανσουά Φιγιόν 19,91% και Ζαν Λίκ Μελανσόν 19,64%. Το ποσοστό συμμετοχής έφτασε στο 78,69% έναντι 79,48% το 2012. Τότε, στο δεύτερο γύρο, ο Λαντ Σαρκοζή είχε προσέλθει το 80,35%. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ποσοστό της Λεπέν και η είσοδό της στο δεύτερο γύρο προκάλεσαν συναγερμό στον πολιτικό κόσμο. Στο Μακρόν τηλεφώνησε άμεσα για να τον συγχαρεί ο πρόεδρος Φρασουά Ολάντ. Τόσο ο Φιγιόν όσο και ο Αμόν δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Μακρόν, ενώ το ίδιο ανακοίνωσαν σχεδόν άμεσα τα κορυφαία στελέχη της γαλλικής δεξιάς αλλά και του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αντίθετα, ο Ζαν Λίκ Μελανσόν ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει ανοιχτά κανέναν υποψήφιο για το δεύτερο γύρο. Η Μαρί Λεπέν σε δηλώσεις της κάλεσε τους πατριώτες να τη στηρίξουν στον επόμενο γύρο, μιλώντας για μάχη κατά των ελίτ και της άγριας παγκοσμιοποίησης. Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Μακρόν κάλεσε σε ενότητα εν ώψη του δεύτερου γύρου, υποσχόμενος εφόσον κερδίσει να είναι ο πρόεδρος όλων των Γάλλων. Σχεδόν αμέσως έγινε και η πρώτη δημοσκόπηση για το δεύτερο γύρο που θα γίνει στις 7 Μαΐου. Ο Μακρόν φαίνεται να κινείται στο 52-64% και η Λεπέν στο 36-38%. Mes chers concitoyens, il n'y a pas plusieurs... Αγαπητοί μου συμπολίτες, δεν υπάρχουν πολλές Γαλλίες. Υπάρχει μόνο μία, η δική μας Γαλλία. La France des patriotes. Η Γαλλία των πατριωτών σε μια Ευρώπη που μας προστατεύει και που πρέπει να ξαναβρούμε. Το καθήκον είναι τεράστιο. Είμαι έτοιμος δίπλα σας. Η μάχη για να είμαι άξιος να ηγηθώ της χώρας μας ξεκινά απόψε και θα κερδίσουμε. Ζήτω η δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία. Φυσικά και τη στηρίζουμε. Βρίσκεται στο δεύτερο γύρο και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Οι Γάλλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Μαρίνη είναι η μοναδική εναλλακτική για να σώσει τη Γαλλία, να μας βγάλει από αυτή τη θέση που βρισκόμαστε. Ενθουσιάστηκα με την νίκη της Μαρίν. Φυσικά περιμένουμε το δεύτερο γύρο. Αν δεν υπάρξει συντονισμένο σχέδιο εναντίον της, όλα θα πάνε καλά. Αν συσπηρωθούν όμως όλοι, τότε πώς περιμένετε να κερδίσει? Όλοι οι άλλοι υποψήφοι προτιμούν να περνούν την εκλογική τους βραδιά στο Παρίσι κατά τον πρώτο γύρο, ίσως διότι θεωρούν ότι είναι το κέντρο της Γαλλίας και της Ευρώπης. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τις επαρχιακές πόλεις της Γαλλίας, τις ξεχασμένες. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος να είμαστε κοντά στο λαό παρά στην ελίτ.